Ένα το Φώτη Μεταξόπουλο, γιατί μου είπε τέτα μου, επειδή όχι ταιριάζει με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Καταρχήν είναι το όνειρό μου και το έχω πει τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι? Μ' αρέσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, είναι το ίδαλμά μου, δηλαδή. Μπάρχει από εκεί το σκεφτήκανε, επειδή μήπως κομνηνός είχε παίξει με Βουγιουκλάκη και από εκεί κάνανε, σου λέει ποια είναι η νέα Βουγιουκλάκη. Εντάξει, νέα Βουγιουκλάκη δεν υπάρχει. Θα παίξεις σε άλλη παράσταση. Θα γίνει πρώτα η καλοκαιρινή επιθεώρηση, που θα κάνω πραγματικά ότι είμαι μία νυχού που το λένε κι όλοι, αλλά το όνειρό της είναι να γίνει Βουγιουκλάκη, αλλά στο τέλος ποτέ δεν θα γίνει και θα κάτσει στην καρέκλα της. Άλλο όμως θα το λέει η ίδια, γιατί μου λένε το λέει και η ίδια. Άρα. Άλλο κάποιος να αυτό χαρακτηρίζεται, να λέει με νυχού, και άλλο να του το λες εσύ. Νομίζω ότι είναι λίγο υποτιμητικό. Εγώ. Τέλος πάντων. Θα παίξει σε παράσταση. Αν ήμουν εγώ Λάκης Κομνηνός, τώρα θα έκλεινα ένα στήριο για τη Γουαδελούπη χωρίς επιστροφή. Γιατί έκανε Μεταξόπουλος πρόταση, έτσι. Έμαθα ότι θα παίξει δίπλα μου ο Λάκης Κομνηνός. Μισό λεπτό, ρε Στέμη. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μισό λεπτό, τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Λάκης Κομνηνός την πήρε τηλέφωνο και τη είπε, ο ίδιος ο Λάκης Κομνηνός, αν πιστέψουμε αυτά που λέει, που τα πιστεύουμε, δεν έχουμε λόγο. Ωραία. Ναι, δεν είπα ότι λέει ψέματα. Μην μου βάζετε εδώ. Λοιπόν, γιατί θα με βρίσκει αυτή. Λοιπόν, πώς το λένε, ότι την πήρε και τη είπε τέτα μου, θα παίξουμε μαζί, πρέπει να μελετήσεις. Άρα ο Λάκης Κομνηνός το ξέρει. Και δεν έχει βγάλει στήριο για Γουαδελούπη. Καλά, δεν ξέρουμε αν θα παίξει δίπλα μου ο Λάκης Κομνηνός. Λέει ο Θέμης ότι ο Λάκης Κομνηνός είναι αυτό που είναι. Αυτή τώρα ξεκινά, α πούμε, η τέτα. Θα παίξει δίπλα, δηλαδή θα τη κάνει την τιμή. Αυτό εννοεί ο Λάκης Κομνηνός να παίξει δίπλα τη. Να σου πω κάτι τώρα, κάτι που συζητάμε τώρα. Συζητάμε τώρα για τον Λάκη Κομνηνό και την τέτα Καμπουρέλη που και εγώ έτυχε να τη γνωρίσω. Όλοι έχουν παίξει παραστάσει, γιατί. Θα σου πω. Όπω δουλέψατε και εσεί, δούλεψα και εγώ ένα χρόνο μαζί τη και είναι πραγματικά ένα αξιολάτρευτο κλάσμα, γιατί σου ανοίγει η καρδιά όταν την βλέπει. Είναι ένα παιδί, έχει μια παιδική. Αυτό που κάνει στον εαυτό τη είναι να αυτο. Να αυτοκαταστρέφεται. Είναι αυτοκαταστροφή. Είναι θλίψη τώρα αυτό. Δηλαδή αυτή η γυναίκα που είναι πραγματικά η χαρά τη ζωή να βγαίνει και να λέει ότι μπορεί να μοιάζει με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τη έχουν κάνει πρόταση ο Φώτης Μεταξόπουλος. Θα βγει. Δηλαδή δεν είναι κρίμα όλο αυτό για τον εαυτό τη να το σκεφτεί. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Και επειδή την ξέρω πολλά χρόνια και τη τα έχω πει αυτά και την έχω ρωτήσει. Και τη λέω ρε Σιτέτα. Πραγματικά μερικέ φορέ μαζέψου. Και μου λέει να σου πω κάτι, ρε Μαρία. Γιατί εμένα μου αρέσει. Έχω κάνω μαθήματα. Κάνω μαθήματα φωνητική. Κάνω μαθήματα υποκριτική. Και με αποστομώνει. Δεν θα σου πω, εκεί πηγαίνα τώρα. Η μισή ευθύνη είναι δική της και η άλλη μισή ευθύνη, μη σου πω και μεγαλύτερη, είναι των ανθρώπων που βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τόση προβολή και κατά κάποιο τρόπο, κατά τη γνώμη τη δική μου, τους εκμεταλλεύονται. Δηλαδή, βλέπω ότι η γυναίκα είναι μια πολύ επιτυχημένη μανικιουρίστ στη δουλειά της. Ναι. Και μπράβο της, γιατί ξέρω ότι έκανε μέχρι και τα. Έλεγε τα φρύδια του. Μαντώνα, φρύδια. Του Καραμανλή. Δεν τα λες τα φρύδια. Τα φτιάχνεις. Αυτό. Τα έφτιαχνε. Συγγνώμη. Το έχει πει η ίδια σε συνέντευξή της, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν που είναι μια καλή επαγγελματίας, γιατί πας και εκμεταλλεύεσαι ένα ψώνιο εντός εισαγωγικών που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να τον φτάσει να αυτοεξευτελίζεται με αυτόν τον τρόπο? Εγώ είμαι πολύ κατά αυτής της τακτικής της ελληνικής τηλεόρασης. Και εμείς τα μίλια. Και των ανθρώπων. Δηλαδή λες εσύ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα επάγγελμα είναι πολύ καλός σε αυτή τη δουλειά. Γιατί έχει μια επιχείρηση. Φυσικά. Που είναι τρομερή επιχείρηση. Όχι μόνο. Νούμερο ένα δεν είναι. Νούμερο ένα είναι. Και εγώ αυτό ξέρω. Δεν ξέρουμε και εμείς μια γυναίκα. Δηλαδή εσύ. Δεν είναι και θέμα τύχης ότι στα 18, αν κάποιος την έπαιρνε και της έκανε μία πρόταση, θα μπορούσε να έχει μία άλλη καριέρα αυτή τη στιγμή. Να σου κάνω εγώ μία ερώτηση τώρα. Μετά εγώ δεν σου απαντήσω. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να τρελαθεί, γιατί είναι ένας χώρος, το θέατρο, κινηματογράφος, το όχι, να σε καλούν. Είναι λάθος, παιδί. Να σου δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Αλλά γιατί να μην έχει, δηλαδή να φύγουμε από τη ζωή χωρίς να έχουμε πληρώσει τα όνειρά μας. Να σου πω ένα μικρό παράδειγμα ανθρώπου που το έκανε πάρα πολύ κακό όλο αυτό. Λοιπόν. Ενώ ήταν ο νούμερο, και είναι πιστεύω εγώ από τους νούμερο ένα στη δουλειά του, ο Τρίφωνας, ο Σαμαράς, εγώ αν είμαστε φίλοι και κάτσω απέναντί του, θα του πω: Τρίφωνα, δεν έκανες καλά που έκανες όλες αυτές τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Τρίφωνας ήταν νούμερο ένα και είναι στον τομέα του. Θα σου πει όμως, έβγαλα λεφτά. Κάτσε, να σου πω κάτι. Γιατί όμως αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να γίνονται, ρε παιδί μου, γιατί να γίνονται έρμεα των αποφάσεων των άλλων? Να σου πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Γιατί σε κάποια φάση η υπερβολή και το συνεχές μπορεί να καταντήσει και γραφικό. Αλλά. Γιατί να μην εκπληρώνουμε τα όνειρά μας σε αυτή τη ζωή? Αν αυτό είχε το όνειρο, αυτό ήταν το όνειρό της. Όνειρο της τέτας ήταν να φωτογραφηθεί με ένα καλσόν στα περιοδικά. Γυμνή, είναι όνειρο αυτό ζωής? Αυτό μπορεί όχι, να το ξέρει το ένα, μπορεί το άλλο. Ξέρει πώ το δικαιολόγησε. Από τη στιγμή που αισθάνεται αισθητικό και ήδη και ασχολείται με το σώμα, σου λέει: έρχεται η άλλη να την περιποιηθώ, βλέπει ότι έχω ένα ωραίο σώμα. Άρα θα ταυτιστεί μαζί μου, άρα αυτό μου κάνει καλό στη δουλειά μου. Δεν σου λέει ότι είναι σωστό. Όχι, αυτή το είπε. Και είπε ότι πουλάει και έχει ψωμί. Το είπε η ίδια, ότι τη βλέπουν με καλσόν. Και επίση, παιδιά, δεν ξέρουμε αν το μαγαζί πάει και καλά. Όλοι παίρνουν κρίση τώρα. Δεν ξέρω. Η κυρία Καμπουρέλη πάει πολύ καλά. Τελειώσαν αυτά. Δεν υπάρχει, τώρα περνάνε κρίση. Είναι πολύ καλή δομέα.
για τα νύχια τώρα, δεν έχει φάκο. Πλάκα μου κάνεις, όλες οι κυρίες και όλες πάτε για τα νύχια. Θα το θρίλερ με τη Βουγιουκλάκη. Εντάξει, το μυαλό της δεν μπορεί να είναι. Όχι, το θρίλερ είναι με τον Κομνηνό. Το άλλο είναι με τη Βουγιουκλάκη. Το χορόδραμα, το όνειρο του Κύκνου ποιο είναι. Το όνειρο του Κύκνου θέλω να δω. Με τον Κομνηνό. Με την Δέντα είναι, με την Δέντα. Καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Καλά, ο κ. Κομνηνός ελπίζω να προφυλάξει.